8η χρονιά, τροχός της τύχης. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Όχι, αυτό θα το πούμε στη 18η. Η 8η είναι τίποτα, δεν είναι κάτι. Δεν το αντιμετωπίζουμε ούτε ως βουνό, ούτε ως γόρι, ούτε μας φαίνεται η 8η χρονιά. Εμείς είναι σαν να είναι η πρώτη. Άλλωστε τώρα μόλις ξεκινήσαμε. Η πρώτη δεκαετία είναι δύσκολη. Είχε δηλώσει η Τζούλια Νόβα ότι είχε ταλαιπωρηθεί πολύ στον τροχό της τύχης τότε. Τότε, πριν από 4 χρόνια, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Να τη ρωτήσετε την ίδια. Νομίζω ότι τα λέει. Μια χαρά μιλάει, έχει φωνούλα και τα λέει τι πρόβλημα έχει. Η Τζούλια Νόβα παντρεύτηκε, τη ευχηθήκατε, κρατάτε επαφές. Ναι, και θα κάνει και το πετάκι τώρα, ναι. Αυτές τις επαφές, ναι, τις τυπικές. Τα μαλλιά μου κρυζάρουν λίγο. Ναι. Έχετε σκεφτεί να τα βάψετε. Πλάκα να κάνετε μια αλλαγή. Όχι, όχι, με το George Clooney που μιλάμε, που είναι πολύ φίλος μου, μου έχει πιάσει το αυτό πιάρι. Πρέπει να κάνεις πλάκα. Εδώ άλλοι μου έχουν πει ότι τα βάφουν γκρίζα για να μοιάζουν αυτά. Εγώ θα τα βάψω. Όχι, δεν έχω κανένα κόλλημα ούτε με τα μαλλιά ούτε με το χρώμα. Επιμένω, οι άνθρωποι πρέπει να κρίνονται από αυτό εδώ, από το χαμόγελό τους. Τα μαλλιά μπορεί και να μην υπάρχουν καν. Δεν έχει καμία σημασία.